Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Beast, στο οποίο έχουμε ετοιμάσει εκπληκτικά πράγματα. Έχω δύο αγόρια στην παρέα μου. Ο ένας είναι φανταστικός σεφ και μάλιστα θα μας φτιάξει μια συνταγή που εγώ δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ. Παιδιά, ούτε ριζότο, ούτε κρυθαρότο. Σιταρότο, το πιο ωραίο σιταρότο με μανιτάρια και ταχύνη θα είναι εδώ στην παρέα μας να το δοκιμάσουμε και να είναι γιάμι. Για τη συνέχεια, Be Fit με τον Eddie Εκχώσου. Ένας υπέροχος αθλητής του Στίβου, νεαρός σε ηλικία, πρόσχαρος και με πάρα πολύ ταλέντο στον αθλητισμό, έχει να μας φέρει και αυτός τα δικά του μηνύματα. Δεν σταματάμε όμως εκεί. Θα κάνουμε Be Traveler στην αρχαία Ελληνία και μάλιστα στα νεκροσπήλια συγκεκριμένα, τα οποία ανακαλύφθηκαν από την Ιταλική αρχαιολογία και έχουν να μας δώσουν πάρα πολύ εντυπωσιακές εικόνες και άλλα πολλά τα οποία δεν θα σας τα λέω αμέσως. Be Stylish για το πώς να βάλουμε αυτό εδώ, το παγερό πουκάμισο, έτσι, το οποίο είναι εντυπωσιακό, είναι bling bling, αλλά θέλουμε κάπως να το μετριάσουμε και να το φέρουμε στην καθημερινότητα. Και φυσικά τα βιβλία, τα οποία δεν θα μπορούσαν να είχαν άλλο θέμα πέρα από την αρχαιολογία. Αυτά. Και άλλα πολλά, αμέσως τώρα, εδώ στο B. Και τώρα, Be Stylish, αυτό το πουκάμισο, το οποίο είναι μες στο στρας, μες στη πουλια, στο και στο εφέ και στη λάμψη, πώς να το φορέσουμε βρε παιδιά στη καθημερινότητά μας, ώστε να μην είναι πολύ grande, με ρωτάτε και σας έχω τη λύση. Πάμε να το δούμε λοιπόν και ξεκινώντας από τον τρόπο με τον οποίο το φοράω εγώ ήδη σήμερα σε όλη την εκπομπή, γιατί έχω αγαπήσει το nude πουκάμισο συγκεκριμένα. Γιατί ναι, είναι στραφταλιζέ, αλλά επειδή είναι nude και δεν έχει ήδη έντονο χρώμα, ούτε ασημένιο ούτε χρυσό, δεν κάνει και πάρα πολύ μπαμ. Δεν είναι αυτό το πουκάμισο το οποίο στραφταλίζει σαν να είσαι στην δίσκο. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε κάτι πιο ήπιον τόνων για να μπορέσουμε να το συνδυάσουμε με καθημερινά looks. Τι έχω κάνει λοιπόν τώρα σε αυτή την περίπτωση? Έχω αφήσει το πουκάμισο μου ανοιχτό και έχω κλείσει μόνο το πρώτο τελευταίο κουμπάκι και το έχω βάλει μέσα από το jean shorts. Από μέσα φοράω ένα nude κορμάκι. Γιατί πάλι nude κορμάκι και όχι μαύρο, άσπρο, γκρι? Γιατί θέλω μονοχρωμία. Με αυτόν τον τρόπο, με τη μονοχρωμία, μπορούμε πολύ εύκολα οποιοδήποτε ρούχο να το προσγειώσουμε. Αν λοιπόν παίζουμε μόνο με ένα χρώμα κατά βάση, και μάλιστα ένα τέτοιο χρώμα το οποίο είναι πολύ ουδέτερο, μπορούμε να κατεβάσουμε ένα look το οποίο θα ήταν καθαρά βραδινό σε καθημερινό, μη σου πω και πρωινό look. Έχω βάλει από κάτω αθλητικά. Με αυτόν τον τρόπο το έχω προσγειώσει ακόμα περισσότερο σε πιο casual look και έχω κάνει τσαχπινιά μου στη κάλτσα. Αυτό τώρα είναι προαιρετικό. Έχω εγώ απλά κόλλημα με τις κάλτσες. Εσύ που δεν έχεις μπορείς να βάλεις και μια απλή κλασική λευκή κάλτσα και θα είσαι κομπλέ. Οπότε λοιπόν, με ήδη ένα πουκάμισο το οποίο είναι πολύ στραφταλίζε και πολύ έντονο, το έχουμε κατεβάσει με το αθλητικό και με το ίδιο χρώμα σε κορμάκι. Nude κορμάκι. Νουτ κορμάκι λοιπόν, νουτ ποκάμισο, jean shorts, το οποίο μπορεί να έχει ό,τι μήκος θέλετε εσείς, βερμούδες αν νιώθετε πιο άνετα, ακόμα πιο κοντά και mini short, απλά και κλασικά, ό,τι αισθάνεστε και ό,τι σας κάνει να νιώθετε ότι έχετε αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να νιώθεις καλά με στα ρούχα σου. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και μαζεύοντας τα μαλλιά, βοηθάω στο να κατεβάσουμε αυτό το look και να το φέρουμε πιο κοντά στις πρωινές ώρες. Γιατί αν έχουμε και στρας και κατεβασμένα μαλλιά και πολύ έντονα αξεσουάρ, καταλαβαίνετε ότι κάπου θα χαθεί όλο αυτό και δεν θα μοιάζει και πολύ κλασικό και καθημερινό και πρωινό. Πάμε λοιπόν να δούμε άλλους τρόπους για να φορέσουμε αυτό το νουτ πουκάμισο. Δεύτερο look λοιπόν, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ άνετο και αυτό είναι πολύ comfy, γιατί φυσικά φοράω αθλητικά, jean, ένα λευκό t-shirt και ναι, εκείνο το πουκάμισο το ρεφταλιζέ με τυπούλια. Λοιπόν, γιατί αυτό τώρα το look μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε ένα τόσο έντονο πουκάμισο. Γιατί το λευκό αρχικά το καλοκαίρι είναι πολύ μεγάλο μάση σαν χρώμα, αλλά και πάλι είναι ένα ουδέτερο χρώμα. Οπότε, έχουμε τη λάμψη και κρατάμε πάλι όπως είπαμε μια ουδέτερη απόχρωση σε όλα τα υπόλοιπα ρούχα, ώστε να το καταλαγιάσουμε το συγκεκριμένο στυλ και να μπορέσουμε να το φορέσουμε σε πιο καθημερινές και καλές έτσι, ώρες της ημέρας. Το ίδιο look τώρα λοιπόν, αν θέλεις να το κάνεις βραδινό, ξαφνικά, αντί για sneaker, όπως φοράω εγώ τώρα λευκά sneaker από κάτω, μπορείς να βάλεις ένα πέδιλο, είτε nude, είτε χρυσό, είτε οτιδήποτε σου αρέσει και νιώθεις ότι σου ταιριάζει και αν θέλεις να το κάνεις ακόμα πιο wow, κλείνεις το πουκάμισο και φορέσεις ένα lingerie από μέσα ή αλλιώς ένα λευκό crop top. Ξαφνικά γίνεται βραδινό. Αν όμως βάλουμε το απλό το top
μέσα από ένα ψηλό μισό τζιν ή και κανονικό ό,τι νιώθεις εσύ. Ένα τζιν σε αλφα γραμμή, ούτε κολλητό, ούτε στενό, ούτε πολύ πολύ, ξέρετε, πιο casual, πιο κλασικό, και ένα λευκό sneaker, ξαφνικά αυτό το look είναι ό,τι πρέπει για πρωινές ώρες. Πάμε να δούμε το επόμενο. Τρίτο look, το οποίο είναι λίγο πιο βραδινό, πιο καλό. Είναι αυτό που με το οποίο θα πας για φαγητό, για κοκτέιλάκι. Ξέρεις τώρα αυτά τα ωραία τα καλοκαιρινά που θέλουμε να κάνουμε σε κάθε μας έξοδο. Λοιπόν, τι φοράμε εδώ? Φοράμε πάλι μία ουδέτερη απόχρωση. Συγκεκριμένα είναι το γκρι. Πλατφόρμα εσπαντριλιά, την οποία την αγαπάμε το καλοκαίρι, όπως είπαμε. Άνετη, super cool, γιατί δεν κουράζει το ποδαράκι σου στην έξοδο αυτή, ενώ σου δίνει και ύψος. Τώρα, έχω χρησιμοποιήσει μία ολόσωμη, η οποία είναι strapless, έτσι για να μου δώσει το κάτι παραπάνω, αλλά το ουδέτερο χρώμα με βοηθάει πάρα πολύ, ώστε πάλι να καταλαγιάσω όλη τη λάμψη και όλο το στραταλιζέ και όλο αυτό το blingy blingy που έχει το πουκάμισό μου. Νουτ πουκάμισο λοιπόν, νουτ μαζί με γκρι είναι φανταστικό συνδυασμός. Επίσης έχω να σου πω ότι μαζί με το γκρι ταιριάζει εκπληκτικά και το ροδακινί, το οποίο δεν θα σταματήσουμε να το βλέπουμε φέτος το καλοκαίρι. Ήρθε η ώρα λοιπόν για το επόμενο look, το οποίο είναι λίγο πιο sexy, είναι λίγο πιο αλλά το χαλαρώνουμε λίγο, γιατί φοράμε μαύρο χρώμα, το οποίο είναι πιο ουδέτερο, και βάζουμε από κάτω sneaker. Άμα το βάλετε με πέδιλο θα είναι too much και υπερβολικά grande, μιας και έχουμε ήδη πολύ έντονα στοιχεία, ένα jean με περισσότερες λεπτομέρειες, οι οποίες δεν χρειάζεται να έχουν cutouts. Δηλαδή μπορεί ένα jean το οποίο να έχει strass. Μπορεί να είναι ένα τζιν το οποίο να έχει έξτρα κοψίματα όσον αφορά τα γόνατα ή να είναι έτσι πιο χαμηλοκάβαλο. Ό,τι νιώθετε εσείς. Φοράμε λοιπόν ένα ιδιαίτερο τζιν σε μαύρη απόχρωση, ένα μαύρο κορμάκι ή μαύρο λόσωμο μαγιό, γιατί είναι μεγάλο must φέτος το καλοκαίρι, και φυσικά το καταλαγιάζουμε όλο με ένα sneaker από κάτω, ώστε να είναι sexy αλλά ταυτόχρονα casual και comfy. Λοιπόν, εδώ έχουμε ανεβάσει και λίγο τα μανίκια, να του δώσουμε ένα πιο χαλαρό αέρα. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε ένα πιο ουδέτερο, αλλά την ίδια στιγμή πολύ ιδιαίτερο look, το οποίο σίγουρα θα κλέψει εντυπώσεις. Μετά λοιπόν το Be Stylish, και αφού είδαμε πώς να φορέσουμε με διαφορετικούς τρόπους αυτό εδώ το πουκάμισο που φοράω, τώρα στην παρέα μας, στο Be Yummy, ποιος άλλος πέρα από τον σεφ που πολύ αγαπώ, Κώστας Περικός, είναι και τα 3 τελευταία χρόνια κοντά μου στο Be και φέτος μας ετοιμάζει κάτι φανταστικό. Λοιπόν, είμαστε έξω στην εξοχή και σε ένα πολύ ωραίο μέρος, για το οποίο θα μου πει αυτός περισσότερα γιατί το γνωρίζει καλύτερα, και θα φτιάξουμε σιταρότο με μανιτάλια και ταχίνι. Είστε έτοιμοι? Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Ινέσσα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθα μέσα. Ένα φανταστικό μέρος και πάλι. Έχω συνηθίσει και σε έχω συνδέσει βασικά μέσα στο μυαλό μου με εξοχή, με διαφορετικούς τρόπους μαγειρικής, πάντα με κάποιο αξιοθέατο, πάντα με κάποια έτσι, πολιτική κληρονομιά από πίσω στα μέρη στα οποία βρίσκεσαι. Είναι κάτι το οποίο το κάνεις καλά και το κάνεις και 2 χρόνια πλέον. Ναι, δεύτερη χρονιά φέτος. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται ώστε να ξανααναβιώσουμε κάποια πράγματα που έχουν χαθεί. Όλη αυτή η άειλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου που προσπαθούμε να αναδείξουμε πάλι. Έτσι και σήμερα βρεθήκαμε στο χωριό του Πρινιά. Πάρα πολύ ωραίο χωριό. Εγώ δεν έχω ξανάρθει. Είναι ένα πανέμορφο χωριό. Είναι δίπλα στο Ηράκλειο, μόλις 25 λεπτά. Με φοβερές ομορφιές. Είτε θέλει κάποιος φύση με μονοπάτια. Έχει ένα δάσος με τους πρίνους, με δέντρα με δρύς, που είναι μοναδικής ομορφιάς και προστατευόμενο και από την UNESCO. Υπάρχει η αρχαία πόλη της Ρεζινίας δίπλα μας, στο λόφο της Πατέλας. Είναι ένα χωριό με μεγάλη ιστορία που προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να ξανααναδείξουμε και να το ξαναζωντανέψουμε. Έτσι. Όπως πολλά χωριά της Κρήτης που γίνεται πάλι το ίδιο πράγμα. Έτσι και σήμερα θα μαγειρέψουμε εδώ, θα φτιάξουμε κάτι διαφορετικό. Η πρώτη μας ύλη που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα είναι το σιτάρι. Α, το έχω εδώ. Πολύ ιδιαίτερη. Ναι. Και δεν τη χρησιμοποιούμε και συνήθως. Δεν τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας. Το έχουμε λίγο υποτιμημένο. Mm. Γενικώς έχουμε υποτιμημένα πολλά πράγματα που έχουμε δίπλα μας και στην καθημερινότητά μας. Η πρώτη ύλη της ελληνικής γης είναι η καλύτερη συνήθως. Προφανώς είναι η καλύτερη. Έχει άλλη ποιότητα. Και με φοβερά θρεπτικά συστατικά. Mm-hmm.
και είναι κάτι που είναι και διαφορετικό. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει να τρώμε ένα ριζότο, μετά το ριζότο ήρθε, εμφανίστηκε το κρυθαρότο. Οπότε τώρα βλέπετε ότι στην εξέλιξη της γαστρονομίας έχουμε περάσει λίγο και στο τραχανότο. Δηλαδή, παίρνουμε και τον τραχανά και τον κάνουμε έτσι κάποιες Παρασκευές. Σήμερα θα δούμε και το σιτάρι. Ναι, γιατί όχι και το σιτάρι. Θα κάνουμε ένα σιτάρωτο. Λοιπόν, με μανιτάρια. Ναι. Και κάποια άγρια βότανα που μαζέψαμε πριν λίγο από τη φύση. Μα, κυριολεκτικά, backstage έχω να σας πω, μας είπε ένα λεπτάκι πάω λίγο να μαζέψω καφασκόμηλο. Φασκόμηλο, ρίγανη, ότι... Λίγο απ' όλα. Και έχει και άγρια σπαράγγια, βέβαια είναι το τέλος της εποχής. Okay. Ναι, οπότε θα δούμε σε λίγο αν υπάρχει κάποιο εδώ λίγα βρούμε να το δίπλα, να το προσθέσουμε να το βάλουμε. Ναι. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε την Παρασκευή μας. Λοιπόν, για αρχή θα πάρουμε να βράσουμε το σιτάρι, mm-hmm. το οποίο το έχω βάλει στο μουσκι από χθες το βράδυ. Ωραία. Θα μου δώσει λίγο το νεράκι. Ναι, φυσικά. Το έχουμε εδώ. Πρόσθεσε νερό. Θα μου πεις εσύ μέχρι πόσο. Βάλε, βάλε, βάλε. Τέλεια. Ωραία. Σούπερ. Θα προσθέσουμε λίγο αλατάκι. Mm-hmm. Και μόλις πάρει βράση το νερό μας, θα προσθέσουμε το σιτάρι. Τέλεια. Να ξεκινήσουμε να το βράζουμε. Τι χρειάζεσαι, είναι λοιπόν, βοηθός σου σήμερα. Ναι, δώσε μου ένα κρεμμύδι πρώτα. Ένα κρεμμυδάκι. Τέλεια. Λοιπόν, θα κόψουμε το κρεμμυδάκι μας. Mm-hmm. Ωραία, Νέσα, θα μου δώσεις και μια σκελίδα σκόρδο που έχω ναι, εκεί. Ναι, φυσικά. Τέλεια. Θέλω να μου δείξει εκείνο το κόλπο που κάνεις με τη σκυλίδα. Α, θα βγάλουμε τη φύτρα, ναι. Ναι, ναι. Είναι ωραίο, ξέρεις, γιατί αφαιρώντας τη φύτρα mm-hmm. γίνεται πιο ελαφρύ το σκόρδο. Παίρνουμε τη γεύση του. Μα το θυμάμαι, εσύ μου το έχεις μάθει. Χωρίς να... Δεν υπάρχει λόγος αυτό το άσχημα που αφήνει. Mm-hmm. Ψιλοκόβουμε και το σκορδάκι μας. Αυτά τώρα θα τα σοτάρουμε. Ναι. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς είναι το νεράκι μας. Mm-hmm. Α, έχεις όλα τα εργαλεία. Ναι, αφού είμαστε λίγο σε outdoor. Οπότε, θα μου δώσεις και μία κουταλίτσα που έχουμε. Αυτή είναι αυτή που θα προετοιμάσουμε. Θα βάλουμε το σιτάρι μας να δράσει. Σε ποσότητα, πόσα mm-hmm. περίπου γραμμάρια έχουμε σιτάράκι. Κοίταξε να δεις, στα σούπερ μάρκετ βρίσκουμε... σιτάρι σε συσκευασίες όπως είναι οι φακές, τα φασόλια, στα 500 γραμμάρια που είναι. Ανάλογα τώρα, με ένα σακουλάκι των 500 γραμμαρίων, σιταρότο μπορούμε να βγάλουμε 3 γενναίες μερίδες, 4 κανονικές. Ναι, ναι. Ωραία, μπορεί τέλεια. Και παραπάνω, αναλόγω στο. Οπότε στην ουσία, με αυτό το γεύμα που δημιουργούμε σήμερα, τρώει όλη η οικογένεια. Ναι. Σούπερ. Ναι, άνετα, βέβαια. Λοιπόν, το καπακώνουμε για να βράσει και πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Πάμε να συνεχίσουμε. Θα μου δώσεις ένα μανιταράκι. Το πλευρό της θες ή το λευκό. Δώσε μου το λευκό πρώτα. Τέλεια. Όλα τα μανιτάρια είναι πάρα πολύ ωραία. Και πολύ θρεπτικά. Λοιπόν, εδώ τώρα... Και έχουν και πρωτεΐνη. Mm-hmm. Θα καθαρίσουμε το μανιταράκι μας. Mm-hmm. Δεν μου αρέσει να το πλένω το μανιτάρι, γιατί έχει, παίρνει υγρασία και μετά δεν γίνεται το ίδιο τραγανό όπως έτσι. Θέλω να έχω την υφή του. Το καθαρίζω. Σούπερ. Άμε να κόψουμε και το μανιτάρι. Δώσε μου και δύο πλευρό τους. Τέλεια. Το κοτσανάκι. Εδώ στην τοποθεσία του Πρινιά, στα μονοπάτια που έχει από κάτω με τους δρύς, στην εποχή του φθινοπόρου και αρχές της άνοιξης που έχει αρκετά νερά, μπορείς να μαζέψεις μανιτάρια, έχει πάρα πολλά είδη, αρκεί να τα ξέρεις το κάθε είδος, να ξέρεις πώς να τα ψάξεις και τι μανιτάρι είναι το κάθε ένα που θα βρεις. Λοιπόν, έχουμε και τα μανιτάρια μας έτοιμα, πάμε να ξεκινήσουμε να τα σοτάρουμε. Λοιπόν, δώσε μου το ελαιόλαδο. Θησαυρός της Κρητικής Γης. Έτσι. Εδώ πάλι τώρα από ποσότητα. Πόσο να το υπολογίζουμε περίπου εμείς, είναι κοκκυρές κλασικές. Ανάλογα πόσο θέλεις να χρησιμοποιήσεις τη διατροφή σου. Εγώ τώρα έβαλα λαδάκι, ναι, μου αρέσει ναι. να χρησιμοποιώ το ελαιόλαδο. Πάμε να ρίξουμε το κρεμμυδάκι μας με το σκόρδο μας. Βλέπεις ότι η εξωτερική μας κουζίνα είναι πολύ πιο γρήγορη από το σπιτιού. Ναι, αυτό μου κάνει τόσο εντύπωση που με το που έριξες και το κρεμμυδάκι και το σκόρδο κατευθείαν άρχισε να δεματάει. Ναι. Πάμε και το μανιτάρι μας. Mm-hmm.
Λοιπόν, βλέπεις ότι είμαστε σχεδόν. Ναι, 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 έχουν τσιγαριστεί. Πάρα πολύ γρήγορα, έχουν χρυσαφίσει. Έχει βγάλει πάρα πολύ άρωμα. Mm-hmm. Είμαστε έτοιμοι με το σοτάρισμα. Τέλεια. Θέλω να μου δώσεις το κρασί. Το κρασί που θα χρησιμοποιήσουμε τώρα είναι εδώ από το χωριό. Α. Ένα λιάτικο κρασί, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είσαι φουλ των τοπικών προϊόντων. Και της κάθε λοιπόν, περιοχής. Πώς μύρισε. Α, πάρα πολύ μύρισε. Δίνει και αυτό μια διαφορετική επίγευση. Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, με το που τραβήξει λιγάκι το ζουμί του, το ζουμάκι, θα πάμε τώρα να προσθέσουμε σιγά σιγά το σιτάρι μας mm-hmm. και θα το σιγοβράζουμε σιγά σιγά λίγο λίγο το ζωμό που έχουμε από δίπλα. Ωραία. Οπότε με δύο σκεύη βασικά και με ένα καλάθι με υλικά είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε κάνει φοβερό φαγητό. Και τη μητέρα φύση που έχουμε βρει τα πάντα. Εντάξει. Λοιπόν. Σούπερ. Έχει βράσει το σιτάρι μας. Mm-hmm. Το σβήνουμε. Και τι θα κάνουμε τώρα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά μας. Okay. Και θέλω να πάρεις ένα μπολάκι από κάτω. Ναι. Να βάλεις μέσα μία κουταλιά ταχίνι. Mm-hmm. Έλα κοντά τώρα με το μπολάκι. Mm-hmm. Θα σου προσθέσω ζωμό. Α, μέσα ταχίνι. Ναι. Και εδώ από κάτω έχω ένα πιρουνάκι. Ναι. Θέλω να ανακατώσεις σιγά σιγά το ταχίνι να διαλυθεί μέσα στο ζωμό. Ωραία. Πάμε να κλείσουμε καταρχάς τη φωτιά μας. Τη φωτιά να τη χαμηλώσουμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάμε να ρίξουμε το ταχίνι με το ζωμό. Mm-hmm. Τέλεια. Τώρα κόψαμε λίγο και το βρασμό mm-hmm. του. Παιδιά, έχει μυρίσει. Και εδώ σβήνουμε. Δίνουμε μία να τραβήξει. Σβήνουμε το φαγητό μας. Α, ησυχία. Και ερχόμαστε, βάζουμε βούτυρο. Σούπερ. Θα μου δώσεις και τον drift που έχω ναι. πίσει. Πίσω. Και θα τρίψουμε και γραβιέρα. Α, τέλεια. Ούτε παρμεζάνες, ούτε ξένα τυριά. Γραβιέρα. Έχουμε τα καλύτερα τυριά. Και είναι κρίμα να μην τα χρησιμοποιούμε. Και έχουμε και πολύ ωραίες έντονες γεύσεις τα τυριά μας. Βέβαια. Λοιπόν, θα πάρω λίγο από τη φρέσκια ρίγανη που πήραμε. Σούπερ. Και θα χρησιμοποιήσω έτσι λίγα. Τα φυλλαράκια της. Τα φυλλαράκια της. Και έχω να πω ότι όλα τα μυρωδικά τα έχει μαζέψει ακριβώς πριν το γύρισμα από εδώ γύρω. Τι να πω. Θέλεις το μαϊντανό. Ναι, να το δώσουμε και λίγη. Σου φτάνει ή θες κι άλλο. Φτάνει, φτάνει. Λίγα φυλλαράκια θα κόψουμε, να του προσθέσουμε έτσι και μια φρεσκάδα. Αχ, πήγες πάρα πολύ ωραία. Και ετοίμασε και το lime. Λοιπόν, πάμε να προσθέσουμε και λίγο ξύσμα. Να του δώσουμε μια δροσιά και μια έτσι όμορφη σπιρτάδα με μια απαλή οξύτητα. Πλησίασε να δεις. Καλά, εντάξει. Έχουν δει όλα μεταξύ τους τα αρώματα. Λοιπόν, δώσε με ένα πιάτο. Λοιπόν. Σούπερ. Καλά παιδιά, φαίνεται. Φαγητό ότι έχει δέσει. Ένα λουλουδάκι ρίγανης. Εσύ είπα, τη βάζει πάντα τη σαφήνια. Φοβερό. Και έχουμε το πιάτο μας. Πανέτοιμο. Έτοιμο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα της κρίσης. Παρακαλώ. Thank you. Chef. Λοιπόν, παρακαλώ. Για να δοκιμάσω. Για δοκίμασε. Να τη σηκώσω. Ξέρεις γιατί, γιατί θέλω και να μυρίσω ταυτόχρονα. Καλά, μυρίζει φανταστικά έτσι. Να σου πω την αλήθεια, το περιμένω πολύ διαφορετικό. Είναι ακόμα καλύτερο. Γιατί δεν έχω ξαναφάει ποτέ σιτάρωτο. Να σου πω, το φανταζόμουν μέσα στο μυαλό μου ότι θα είναι πολύ
μαλακόστελ, δίνει αυτό το crunch μαζί με τη γεύση, μαζί με το ότι έχει ρουφήξει όλη το ζουμιά. Το ταχύνι το βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Πώς έρχεται γενικά, μέσα. Όση ώρα το έχεις στο στόμα σου το φαγητό, σου δίνει άλλα αρώματα και άλλα αρώματα και άλλη γεύση. Είναι τέλειο. Και επίσης μπορείς να προσθέσεις και λίγο ακόμα lime, αν θέλεις, το μοσχολέμενο που είπαμε. Και είτε λίγο και σε χυμό, αν σου αρέσει να έχει παραπάνω οξύτητα. Και να γίνει ακόμα έτσι πιο τέλειο. Λοιπόν, εγώ εδώ μαζί με το πιάτο μου, καταλαβαίνετε τώρα. Και τον υπέροχο Κώστα Μπελικό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα φτιάχνει ιδιαίτερες συνταγές, πάντα δίνει βάση στα τοπικά στοιχεία και στην πρώτη ύλη του τόπου μας, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα τον ξανασυναντήσουμε, σας το εγγυώμαι. Τώρα, φεύγουμε από εδώ, όχι από το μέρος, φεύγουμε από την κουζίνα μόνο, γιατί πάμε να εξερευνήσουμε όλα αυτά τα υπέροχα μέρη που κρύβονται εδώ στο Πρινιά και όχι μόνο. Και τι άλλο, μπιζέν, βιβλία τα οποία έχουν την πρώτη του σύνδεση με την αρχαιολογία. Και εμείς έχουμε μια λατρεία και στα βιβλία, αλλά και στην ιστορία του τόπου μας. Μετά λοιπόν το μπιγιάμι και το πεντανόστιμο αυτό σιταρότο, εγώ δεν έχω ξαναδοκιμάσει και έχω να σου πω ότι εντυπωσιάστηκα, ήρθε η ώρα για μπιζέν. Έχουμε βιβλία τα οποία μας πάνε ένα ταξίδι στο παρελθόν, αλλά και γενικότερα μας δίνουν πάρα πολλές γνώσεις όσον αφορά την αρχαιότητα, την αρχαιολογία γενικότερα και ό,τι άλλο ιστορικό μπορεί να θέλεις να μάθεις. Λοιπόν, τι θα λέγατε να δούμε μερικά από αυτά, τα οποία κάποια είναι σε πιο χαλαρό κλίμα και κάποιο σε πιο εξειδικευμένα για εσάς που είστε πιο λάτρεις αρχαιολογίας. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο βιβλίο, το οποίο είναι σε πιο χαλαρό ύφος. Αρχαιολογία, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Καινούριο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα και έχω να σου πω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο ξεπηδά σαν roller coaster από το ένα σημείο της αρχαιότητας μέχρι το άλλο. Σε πηγαίνει δηλαδή σε διαφορετικά μονοπάτια, έτσι ξαφνικά, ώστε να μην μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τι γίνεται. Αλλά την ίδια στιγμή είναι τόσο ανάλαφρο, τόσο διασκεδαστικό και τόσο εύκολο στη ροή, ώστε να μπορεί να το διαβάσει οποιοδήποτε. Το δεύτερο βιβλίο είναι έτσι λίγο πιο εξειδικευμένο. Θα μπορούσε να διαβάσει ένας γνώστης της αρχαιολογίας και συγκεκριμένα επιγραφολόγος, αλλά και γενικότερα ένας άνθρωπος που ασχολείται με τις ιστορικές σπουδές. Αλλά δεν γινόταν να μην το αναφέρουμε, γιατί μιλάμε για την ελληνική επιγραφική. Και συγκεκριμένα πάμε από τα ύστερα του κόσμου μέχρι και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ένα βιβλίο από τη Μαργαρίτα Γκουαντούτσι, το οποίο είναι η καλύτερη εισαγωγή για όλη την επιστήμη της επιγραφικής και γενικότερα όλα αυτά που μας έχει μάθει η επιγραφή. Μας δίνει σημάδια από το τι έχει γίνει σε εκείνα τα ιστορικά σημεία του χρόνου και την ίδια στιγμή μπορεί να ξεκλειδώσει πάρα πολλές πτυχές εκείνων των χρόνων, τις οποίες μπορεί να μην γνωρίζαμε ποτέ. Όλα αυτά μέσα από την επιγραφική. Ναι, και όμως. Πάμε στο τρίτο βιβλίο. Η αρχαία αγορά της Αθήνας, του John McKay Camp του δεύτερου, το οποίο είναι ένας χρήσιμος οδηγός είτε για έναν επισκέπτη της χώρας μας, ο οποίος έχει ένα πιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τα ιστορικά σημεία της αρχαίας αγοράς και του οικονομικού αυτού σημείου ακόμα και σήμερα, καθώς μιλάμε για μονοπάτια ιδιαίτερα διαφορετικά με πάρα πολύ ιστορία. Είναι, όπως είπαμε, μια πιο νεότερη έκδοση, οπότε έχω να σου πω ότι έχει και φανταστικές φωτογραφίες, τις οποίες δεν περιλάμβαναν οι προηγούμενες εκδόσεις. Τέταρτο βιβλίο είναι «Στα χνάκια του Οδυσσέα». Ένα βιβλίο το οποίο έχει εξετρελάνει όλους τους ιστορικούς, όλους τους αρχαιολόγους και μάλιστα μετά τις ανασκαφές του Σλίμαν, που έδειξε ότι τρία όντως υπήρξε, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στο μύθο και στην πραγματικότητα. Αυτό το βιβλίο λοιπόν μας πηγαίνει σε αυτά τα χνάκια του Οδυσσέα και μας πηγαίνει στην πολυπόθητη Ιθάκη και όχι μόνο, και είναι ένα ταξίδι το οποίο θα λατρέψουμε όλοι. Ακόμα και αυτοί που έχουμε αγάπη στη μυθολογία ή στην ιστορία, όποιοι και να είμαστε σαν αναγνώστες, θα το λατρέψουμε γιατί έχει μια τελείως διαφορετική εκδοχή και μια πιο φαν αίσθηση όσον αφορά ένα αρχαιολογικό βιβλίο. Και πάμε στο τελευταίο βιβλίο, εισαγωγή στην ιδιωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων, του Horst Blank. Ένα βιβλίο το οποίο έχω να σου πω ότι από μόνο του σαν θέμα χρειάζεται όλες με όλες γνώσεις οτιδήποτε αφορά τα ιστορικά και τα αρχαιολογικά στοιχεία. Γιατί η ιδιωτική ζωή εκείνων των ανθρώπων σημαίνει ότι μιλάμε για την πολιτιστική κληρονομιά, μιλάμε για την ένδυση, μιλάμε για την εστίαση, για οτιδήποτε μπορεί να μας ενδιαφέρει, είτε από το σπίτι είτε από το τρόπο ζωής, και πολλές φορές οι αρχαίοι Έλληνες με τους Ρωμαίους δεν διαχωρίζονται τόσο πολύ, γιατί έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Οπότε,
άπειρες έρευνες και άπειρες έτσι, διαφορετικές προοπτικές δείχνουν ότι συνυπάρχουν πολλοί, ενώ την ίδια στιγμή μπορεί να διαφέρουν σε κάποια πολύ έντονα. Αυτό λοιπόν εξετάζει και το συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο μας κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο, ώστε να εμπνευστούμε από όλες αυτές τις ιστορίες της καθημερινότητας που θα μπορούσαν να είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, φυσικά στην αρχαιότητα. Αυτά λοιπόν ήταν τα 5 βιβλία τα οποία μας έχουν κάνει ένα ιδιαίτερο ταξίδι όσον αφορά την αρχαιολογία και πάμε να καλύψουμε και άλλες πτυχές φυσικά της περιοχής που βρισκόμαστε. Πιο πριν όμως, Be Fit με τον Έντι Εκχώσου, έναν φανταστικό αθλητή του Στίβου, νεαρό σε ηλικία και πολύ πρόσχαρο, ο οποίος έχει να μας δώσει και αυτός τα δικά του μηνύματα. Μετά λοιπόν το Bizen ήρθε η ώρα για Be Fit. Για εκείνη τη θεματολογία στην οποία αναφερόμαστε στον αθλητισμό, γενικότερα στο fitness και στους ανθρώπους που κολύβονται πίσω από αυτό. Έναν τέτοιον άνθρωπο έχω δίπλα μου σήμερα. Δεν είναι άλλος από τον Έντι Εκχώσου, αθλητής Στίβου, νεαρός, πολύ πρόσχαρος, πάρα πολύ ταλαντούχος όσον αφορά το Στίβο και γενικότερα με πολύ διάθεση και πάνω απ' όλα καλό παιδί. Καλησπέρα, Έντι. Καλησπέρα και σε εσάς. Πώς είσαι? Μια χαρά, εσύ? Αν μου λύσεις το πληθυντικό ξανά, τελείωσε. Πάει το πει. Λοιπόν, θέλω να νιώθεις άνετα. Έντι, εγώ σε γνώρισα σε μια φωτογράφηση. Έτσι, και με το πρώτο διάστημα που μόλις είχα κάνει το παιδάκι μου, που ήμουν αλλού για αλλού. Και είδα πόσο συμπαθητικό παιδί ήσουν, πόσο συνεργάσιμο, αλλά δεν είχα ιδέα για τον αθλητισμό. Και μετά αρχίζω και σε παρακολουθώ και βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ καλός και ότι το κυνηγάς και ότι προσπαθείς πάρα πολύ. Και ήθελα να σου πω αρχικά πολλά μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και δεύτερον, είχες πάντα έφεση στο Στίβο, δηλαδή από μικρό παιδί πήγες προς τα εκεί ή σιγά σιγά? Όχι, εγώ πήγαινα ποδόσφαιρο στην αρχή. Α, οκ. Okay. Ναι. Και στην τρίτη γυμνασίου τελείως τυχαία πήγα σε ένα σχολικό αγώνα Στίβου. Okay. Και με βρήκε ένας προπονητής της Ακαδημίας. Και σου λέει είσαι καλός. Ναι. Και μου λέει θες να δοκιμάσεις λίγο. Ο κύριος Αντώνης Τατσάκης είναι. Τέλεια. Να του δώσουμε τα credits. Ναι, προφανώς. Και πήγα, δοκίμασα, δεν τη μάρεις και συνέχισε. Okay. Οπότε έφυγες μετά τελείως από το ποδόσφαιρο και πήγες στο Στίβο. Όταν είναι η ώρα του αγώνα. Γιατί καταλαβαίνω ότι η προπόνηση έχει δουλειά, έχει ζόρι. Πολύ. Αλλά η ώρα του αγώνα που εκτοξεύεται η αδρεναλίνη σου, ας πούμε. Ναι, φουλ, γιατί οποιοσδήποτε αγώνας είναι, όπου και να είναι και στην Κρήτη, να είναι είτε στο εξωτερικό, είναι ένας αγώνας που πρέπει να τρέξεις καλά, να δώσεις ό,τι έχεις κάνει στην προπόνηση και θέλει πολύ πείσμα. Πολύ πείσμα. Οι γονείς σου ήταν υποστηρικτικοί? Ήτανε, ναι. Εντάξει, αρκετά. Μπράβο. Οπότε εσύ αντιμετώπισες ποτέ αυτό το θέμα, το ότι πολλές φορές οι τέχνες και ο αθλητισμός από τους γονείς, καμιά φορά, ή από την κοινωνία, δεν αντιμετωπίζονται σαν επάγγελμα πολλές φορές? Ναι, σίγουρα. Ο Στίβος είναι ένα άθλημα που είναι. Είσαι μόνος σου. Εσύ και προπονητής πιο πολλές φορές. Και άμα στην αρχή δεν είναι ο προπονητής, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει. Ναι. Πλουμάκι Μανώλη είναι ο προπονητής μου. Να δώσουμε και εκεί τα κρέντιτα όπως πρέπει. Όσον αφορά την υποστήριξη, υπάρχει υποστήριξη από τη χώρα ή τα κάνετε όλα μόνοι σας? Γιατί έχω αντιμετωπίσει αυτό το θέμα με τις συνεντεύξεις που κάνω με διάφορους αθλητές, ότι στην ουσία είναι μόνοι τους στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν υπάρχει τόσο μεγάλο support στον πρωτοαθλητισμό, στον αθλητισμό γενικότερα, μέχρι ίσως στο κομμάτι των Ολυμπιακών. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, μικρότεροι αθλητές δεν έχουν καθόλου βοήθεια. Κρατική. Σαν νότερους, ναι. Ό,τι κάνει η ομάδα μετά, βοηθάει αρκετά. Και ναι, άμα δεν είσαι σε πολύ υψηλό επίπεδο, δεν υπάρχει βοήθεια καθόλου. Οπότε, και κάποιοι αθλητές, βέβαια, που είναι σε υψηλό επίπεδο, πάλι δεν βοηθούνται. Οι σωστές εγκαταστάσεις παίζουν ρόλο στο πού θα φτάσεις. Παίζουν, ναι, σίγουρα. Εμείς πιστεύω έχουμε καλές εγκαταστάσεις. Είμαστε τυχεροί εδώ, σαν εσύ. Είμαστε τυχεροί. Ξέρεις πολλά παιδιά στην ηλικία σου που ασχολούνται με αυτό και τα παράτησαν μετά γιατί μπορεί να μην είχαν την υποστήριξη που θέλανε? Δεν τα παράτησαν ακριβώς για υποστήριξη. Τα παράτησαν λόγω του ότι πιεζόντουσαν πολύ. Γιατί ο Στίβος είναι πολύ ζωρικό άθλημα. Και επειδή δεν άντυχαν την πίεση, γι' αυτό σταματήσαν. Έχεις νιώσει ότι σου έχει λείψει ποτέ κάτι, δηλαδή ότι θυσίασες προσωπικό χρόνο ή κάποιες εξόδους με τους φίλους σου μόνο και μόνο γιατί έπρεπε να πιεστείς, να καθίσεις, να πειθαρχηθείς και στην ουσία να κάνεις και πολλές ώρες προπόνηση που μπορεί να μην χωρούσαν πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι το έχω μετανιώσει κάτι. Δηλαδή
Δεν έχεις νιώσει ότι θυσίασες κάτι? Θυσίασα σίγουρα πολλές παρέες και εξόδους, αλλά δεν είναι ότι με πείραξε κιόλας. Δεν σε χάλασε. Ναι, δηλαδή το ευχαριστήθηκα και το έκανα. Mm-hmm. Γιατί βλέπω τα αποτελέσματα που έχει. Οπότε δεν έχεις αποθυμένα. Όχι, όχι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Καθόλου, ναι. Μελλοντικά, πώς βλέπεις τη ζωή σου, δηλαδή στα επόμενα χρόνια, ποιοι είναι οι στόχοι σου? Για αρχή να τελειώσω τη σχολή. Έτσι. Φυσικοθεραπείας. Και μετά από εκεί και πέρα βλέπουμε το στίγμα τι θα κάνουμε. Και είναι και πολύ σχετική με τον αθλητισμό. Ναι, γιατί η ψυχοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ σε αθλητικούς τραυματισμούς και σε οτιδήποτε άλλο. Και σε αποθεραπεία. Φυσικά. Μπράβο. Ήθελες να ασχοληθείς με τη ψυχοθεραπεία ή μετά μέσω του αθλητισμού το συσχέτισες? Ναι, ήταν τελείως τυχαίο η ψυχοθεραπεία. Οκ. Ναι. Okay. Και απλά πήρε υποτροφία λόγω στίγου. Μπράβο. Και επέλεξε τη φυσικοθεραπεία. Οπότε στην ουσία ο αθλητισμός μπορεί να σου στέλνει σε κάποιες εξόδους ή κάτι άλλο, ναι, αλλά μια στιγμή να σου προσφέρει άλλα πράγματα. Όσον αφορά, ας πούμε, το να φύγεις από την Ελλάδα, το έχεις σκεφτεί λόγω αθλήματος? Εντάξει, ναι. Το χαμόγελο σου, ναι, το πρόδωσε. Το έχω σκεφτεί, ναι. Είναι μια σκέψη που έχω στο μυαλό μου αυτή την περίοδο. Αλλά θα δείξει ακόμα, έχουμε λίγο χρόνο. Το βλέπεις και πιο ζεστά δηλαδή τώρα. Ναι. Και οι γονείς σου δεν θα νιώσουν έτσι λίγο που θα σε αφήσουν? Εντάξει, ναι, έχει φύγει και ο αδερφός μου εδώ και κάμποσα χρόνια. Α, οπότε το έχουν περάσει μία. Ναι, μητέρα μου λίγο θα φύγει το μικρό μου το πολύ. Αυτές οι μαμάδες είμαστε, άστα να πάνε. Αλλά εντάξει, θα δείξει. Τέλεια. Όσον αφορά το modeling, γιατί κάνεις και αυτό παράλληλα. Ναι. Το βλέπεις σοβαρά ή είναι κάτι, ας πούμε, πιο πολύ σαν υποστήριξη οικονομική? Έτσι θα το έλεγα. Ναι. Βέβαια, πολλοί μου λένε να το συνεχίσω, να το δω πιο επαγγελματικά. Αλλά... Έχω να σου πω ότι σου πάει. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν ξέρω, δεν μου βγαίνει πολύ φυσικά. Mm. Δηλαδή, υπάρχουν άλλα μοντέλα προφανώς που το κάνουν για δουλειά. Πιο πολύ καιρό, για δουλειά. Εγώ το κάνω για χόμπι, να το πω έτσι. Και ναι, δεν μου βγαίνει πολύ, δεν ξέρω. Μπορεί και αυτό στο μέλλον να εξελιχθεί. Νομίζω ότι κάτι που μπορεί να μην είναι πολύ γνωστό στον κόσμο, το modeling, το κοινό που έχει με τον αθλητισμό είναι ότι απλά θέλει και αυτό πολύ δουλειά και πολύ προπόνηση. Mm. Οπότε στην ουσία το ότι γράφω καλά, έχω πολύ φυσικότητα και αυτά, δεν ισχύει να σου πω την αλήθεια. Είναι το πόσο δουλεύεις. Okay. Οπότε αντίστοιχα, από τη στιγμή που είσαι πολύ καλός αθλητής, φαντάζομαι ότι αν βλέπεις και λίγο παραπάνω σε αυτό, θα έχεις και πολύ καλό μοντέλο. Σε έχει βοηθήσει ποτέ ο ένας τομέας με τον άλλον? Δηλαδή να σε γνωρίσεις σε κόσμο ή σε χορηγούς, σε σπόνσορες ή κάπως, ξέρεις, να έρθεις σε επαφή με κόσμο που μπορεί να μην ερχόσουν όταν ήσουν στο γήπεδο? Το 20 που πήρα το πρώτο μου πανελλήνιο που κέρδισα, έκανα κάποιες φωτογραφίες στο κόσμο μετά, ένα βίντεο έκανα για αρχή. Και μετά από εκεί και πέρα με γνωρίσαν λίγο παραπάνω από το βίντεο. Ναι, πολύ γνωστή εταιρεία εδώ στο Ηράκλειο. Ναι, οπότε στην ουσία ήρθατε σε επαφή. Ναι. Και μετά από εκεί ξεκίνησα οι φωτογραφίσεις. Και ήταν ανάμεσα τα δύο αυτά παίζανε. Οπότε είναι και χορηγό σου, αλλά και μπόρεσε να κάνει φωτογραφίες αυτά. Μπράβο, τα συσχέτισε. Ναι, ναι. Τώρα είναι η ώρα να κάνω ένα διάλειμμα. Το ένιωσε ποτέ αυτό? Όχι, δεν κάνει διάλειμμα ποτέ, non-stop. Μόνο μια περίοδος που στις αρχές του χρόνου, την αθλητική περίοδο, που είχα πιεστεί λίγο με τον εαυτό μου. Mm. Δηλαδή, ένιωθα ότι δεν μπορούσα άλλο. Είχα σταματήσει για μια εβδομάδα, αλλά δεν άντεξα. Α, μια εβδομάδα το διάλειμμα. Ναι. Γιατί δεν άντεξα χωρίς το στίβο και λέω δεν γίνεται, σταματήσει. Ποια ήταν η μεγαλύτερη σου νίκη, αυτή που χάρηκες πιο πολύ από όλες? Θα έλεγα φέτος, ναι, σε ένα διασυλλογικό που έκανα ένα ατομικό ρεκόρ καλό. Το οποίο ήτανε? 10-60. Oh. Ναι, σχετικά καλό, εντάξει. Τώρα μετά ήταν η δεύτερη θέση στα Βαλκάνια που είχα πάρει, το 21. Αυτά τα δύο λοιπόν τα κρατάς, ναι, πολύ δυναμικά. Ένιωσες περηφάνεια για τον εαυτό σου? Ναι, φουλ. Οπότε στην ουσία σου δίνει κίνητρο όταν υπάρχει νίκη. Και εντάξει, δεν θα υπάρχουν μόνο νίκες, είναι λογικό. Ναι. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η νίκη, σου δίνει κίνητρο για μετά. Ναι. Σίγουρα. Έχεις μια στάνταρ ρουτίνα. Ναι. Αλλά καμιά φορά για να μπορείς να φτάσεις ένα παραπάνω λιθαράκι, δηλαδή να ανέβεις level, πρέπει να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Ναι. Το έχεις βάλει τον εαυτό σου σε αυτά τα καλούπια, ναι, ή απλά. Ναι. Ναι. Σίγουρα. Το 20 πάλι, όταν πρώτο ξεκίνησα. Είχα τρέξει ένα αγώνα, τον πρώτο μου αγώνα στα 200, και με είχε περάσει ένα παιδί. Και εκεί πέρα εγώ πείσμασα πολύ. Σου κακοφάνηκε. Ναι, μου κακοφάνηκε πάρα πολύ.
και είπα του προπονητή μου, coach, δεν γίνεται. Θα ξεκινήσουμε τις διπλές προπονήσεις, δηλαδή πρωί βράδυ. Και μετά εκεί πέρα ξεκινήσαμε τις πιο ζωρικές προπονήσεις. Okay, οπότε έχεις περάσει από μια φάση που λόγω ανταγωνισμού αλλά και ναι, λόγω ναι. εγωισμού, καμιά φορά, ναι. γιατί είναι ωραίος ο αθλητικός εγωισμός, είναι παραγωγικός, να πιέσει τον εαυτό σου ακόμα παραπάνω. Ναι. Όσον αφορά τον coach σου, ναι. είναι, μέσα στο μυαλό μου τουλάχιστον, έτσι το φαντάζομαι, είναι σαν ένας δεύτερος μπαμπάς. Ναι, με τα χίλια. Με τα χίλια. Πραγματικά, άμα δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι θα είχα απογίνει. Oh. Μπορεί να μείνει μόνο εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Με έχει βοηθήσει υπερβολικά πολύ, υπερβολικά όμως, πάρα πολύ. Δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο δεν θα τον ξεχάσω ποτέ, ποτέ. Και ναι, δηλαδή ένα ευχαριστώ είναι λίγο. Δεν ξέρω τι να κάνω όταν ευχαριστήσω αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζω αυτό που έχεις κάνει ήδη τώρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί μόνο που νιώθεις έτσι μέσα σου και δίνεις τα credits επί 10, γιατί εκτιμάς αυτό που έχει κάνει, νομίζω γι' αυτόν είναι η καλύτερη επιβράβευση. Πρέπει κι άλλο, πρέπει. Δεν μου φτάει. Εγώ να πηγαίνεις καλά, αρκετό. Να πηγαίνεις ναι. ακόμα καλύτερα. Ναι. Να τον επιβραβεύεις με αυτόν τον τρόπο. Τι σου έχει μάθει, ας πούμε, σαν coach, αλλά και σαν δεύτερη πατρική φιγούρα. Πρώτον, να είμαι καλός άνθρωπος. Γιατί στο στίβο είναι πολύ σημαντικό αν ο προπονητής είναι καλός άνθρωπος, το δίνει και στα παιδιά. Mm. Και μου το έχει μεταφέρει πολύ, γιατί και εκείνος έχει περάσει αρκετά. Και ναι, μου έχει βοηθήσει, πολύ και μου έχει μάθει. Όταν κάποιος χρειάζεται βοήθεια, να τη δώσεις. Mm-hmm. Και άμα δεν μπορείς, να ψάξεις. Έναν τρόπο. Ναι, έναν τρόπο να βοηθήσεις. Οπότε στην ουσία αυτό που σου έχει μάθει είναι πέρα του αθλητισμού. Είναι κάτι γενικό ναι, ναι. που στη ζωή σου το εφαρμόζεις. Χαρακτήρας. Οι γονείς σου, ας πούμε, από πίσω. Ναι. Πόσα παιδιά, πόσα αδέρφια έχεις. Εγώ και αδερφός. Εσύ και αδερφός. Έχουν δύο παιδιά λοιπόν. Mm. Και οι γονείς σου ήταν σε αυτό το κλάδο, λέει, ασχολείς με το fitness ή όχι καμία σχέση. Καμία σχέση. Οπότε, σας καταλαβαίνουν σε κάποια πράγματα ή χρειάζεται λίγο παραπάνω προσπάθεια να τους εξηγήσετε. Αρκετή προσπάθεια. Γιατί είναι και ξένοι τώρα. Ναι. Δεν πολύ ξέρουν πώς πηγαίνει το πράγμα. Και ναι, δεν καταλαβαίνουν καμιά φορά. Δηλαδή, εμένα που με βλέπουν που. Πεθαίνουν στις προπονήσεις για αυτά. Κάπου όταν ο αγώνας μπορεί να μην πάει καλά, δεν του καταλαβαίνω γιατί δεν πήγε καλά. Ναι. Όταν τους λες. Δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Ναι. Τι καταγωγή έχουν οι γονείς σου. Νιγηρία. Νιγηρία. Σούπερ. Έχεις πάει Νιγηρία. Ποτέ. Το έχεις στα bucket list. Να πας ναι, σίγουρα. Κάποια στιγμή, ναι. Οπότε λοιπόν, στο εύχομαι τώρα στα κοντά να καταφέρεις όλους τους στόχους τους αθλητικούς. Να δούμε πού μπορεί να θέλεις να πας στο εξωτερικό. Το αφήνω ναι. αυτό σαν ερωτηματικό. Και υπάρχει κάτι από την Γύρη, ας πούμε, που θα σου έλειπε πολύ το φαγητό ή κάτι που θα θέλεις να δεις ή κάτι να μάθεις για τις ρίζες σου έξτρα. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τώρα. Το φαγητό εντάξει, το φτιάχνει και η μητέρα μου. Το φτιάχνει η μαμά σου καλά. Ναι. Το κρατάει παραδοσιακά. Ναι, ναι, ναι. Σούπερ. Μετά θα ήθελα να δω την κουλτούρα και αυτά. Να έρθεις πιο κοντά στην κουλτούρα. Ναι. Να τη γνωρίσεις κιόλας, γιατί μπορεί να μην το έχει ζήσει, αλλά το DNA μας εξηγεί και πολλές φορές πολλά για μας. Ναι. Και όταν ερχόμαστε κοντά με κάποια τοπικά χαρακτηριστικά, είτε από την καταγωγή του μπαμπά μας ή της μαμάς μας ή γενικότερα ακόμα και των παππούδων, νιώθεις μετά ένα chill, ναι. δηλαδή ένα ανατρίχιασμα ναι. για το «Ωχ, καλά, ζούσαν εδώ, ας πούμε, παππούδες ναι, μου». Ναι. Και αυτός φέρνει κοντά έτσι στο ναι. δέντρο, ναι. το οικογενειακό. Λοιπόν, τι συμβουλή θα έδινες στο νεότερο αυτό σου, που είσαι νέος, βρε παιδί μου, τώρα τι να σε ρωτήσω. Αλλά πες όταν εκεί ξανασχολήθηκες έτσι πρώτη φορά, ήσουν στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, πήγες μετά όμως στο στίβο. Τι συμβουλή θα έδινες τώρα που έχεις περάσει όλη αυτή την διαδικασία, έχεις περάσει δύσκολες προπονήσεις, έχεις πάρει τα μεταλλιά σου, τώρα που έχεις μια πιο καλή άποψη για το τι θέλεις. Ναι. Τι θα συμβουλούσε στον εαυτό σου, θα άλλαζες κάτι? Δεν θα άλλαζα κάτι. Mm-hmm. Λίγο πιο πολύ το διάβασμα. Ah, λίγο παραπάνω. Πάλι διάβασε. Ναι, ναι. Γενικότερα για το σχολείο. Ναι. Θα σε βοηθήσω περισσότερο, δηλαδή συνδυαστικά με τον αθλητισμό. Mm. Ναι. Λοιπόν, διάβασε. Έντι, νεότερε. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Να πας σούπερ σε ό,τι κάνεις. Να συνεχίσεις να κρατάς αυτό που μου είπες, το να είσαι καλό παιδί και καλός άνθρωπος. Γιατί αυτό μπορεί όχι μόνο στον αθλητισμό, σε όλη σου τη ζωή να συντροφεύει. Mm. Και μ' αρέσει πάρα πολύ η ευγενειά σου. Σου εύχομαι ευχαριστώ. Τα καλύτερα. Να πετύχεις full και ευχαριστώ που ήσουν στον B. Ευχαριστώ και εγώ που σας βρήκα.
V-Traveler λοιπόν, αυτή τη φορά βρισκόμαστε εμείς οι ίδιοι σε αυτό το σημείο και μάλιστα με ιδιαίτερα πλάνα, γιατί όπως βλέπετε ακριβώς από πίσω μου έχω τους λοξευτούς τάφους εδώ στη νεκρόπολη των Σιδεροσπήλιων στο Πρινιά, στο χωριό αυτό το οποίο βρίσκεται 25 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο και είναι ένα χωριό το οποίο έχει και πολύ ιδιαίτερη φύση, παιδιά. Θεωρείται πάρα πολύ γραφικό, το κλίμα αλλάζει συνέχεια και γενικότερα έχει να σου δώσει πάρα πολλές πρωτεσίλες, τις οποίες χρησιμοποίησαμε, όπως είδατε, και στον Μπίγια. Μιλάμε λοιπόν για έναν ορεινό οικισμό, ο οποίος βρίσκεται σε υψόμετρο 610 μέτρων. Λοιπόν, 25 χιλιόμετρα όπως είπαμε έξω από το Ηράκλειο και ο λόφος κατοικήθηκε για πρώτη φορά στους υστερομινωικούς τρίτους χρόνους και δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ. Κάτι που συνηθιζόταν εκείνη την εποχή από τους μινωίτες πρόσφυγες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η αξία του βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερη σημασία, καθώς μιλάμε ότι δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ και επηρέασε και την ελληνιστική περίοδο. Βρισκόμαστε λοιπόν έξω από την Ακρόπολης, την οποία την ανακάλυψε η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών και μάλιστα το 1922 ολοκληρώθηκε όλη αυτή η έρευνα. Θα βρούμε πάρα πολλά σημεία, τα οποία εκτός από το ότι έχουν μαζί μας τους τάφους, οι οποίοι όπως είπαμε είναι λοξευτοί, μας έδωσαν και πάρα πολλά αντικείμενα διακοσμητικά της τάδε εποχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια έρευνα σε πάρα πολύ μεγάλη μορφή και σε πάρα πολύ μεγάλη περίοδο και κάλυψε πολλά μεγάλα κενά τα οποία είχαμε όσον αφορά την υστερομινωική εποχή. Μιλάμε λοιπόν για δύο τάφους οι οποίοι θεωρήθηκαν μέχρι και βασιλικοί και όλο αυτό χάρη στα τεκμήρια που βρήκε η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στο οποίο δώσανε και το βάρος ήταν η ανασύνθεση των κτερισμάτων και φυσικά η μελέτη της κεραμικής και άλλων λοιπόν υλικών αγαθών. Η έρευνα έχει να δώσει πάρα πολύ ωραία στοιχεία και μάλιστα συγκεκριμένα στην εποχή μας χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονική χαρτογράφηση, η οποία έγινε με GPS και με drone που έδωσε μια πολυδιάστατη εικόνα όσον αφορά το τι γινόταν τάδε εποχή και η χαρτογράφηση ολοκληρώθηκε εξ ολοκλήρου. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι για τους θαλαμοειδείς τάφους βοήθησε πάρα πολύ το laser scanner, το οποίο μπόρεσε να ανακτήσει τους θαλαμοειδείς τάφους με την εικόνα που μπορούμε να έχουμε σήμερα και να γνωρίζουμε ακριβώς πώς προϋπήρχαν, πότε δημιουργήθηκαν και τι υπήρχε και συμπεριλαμβανόταν μέσα στους τάφους αυτούς. Φυσικά, όσο μιλάμε για τη μελέτη αυτή, έχουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, το οποίο βοήθησε να μπορέσουμε να τεκμηλιώσουμε στην ουσία τα θράσματα της γλυπτικής της τότε εποχής και να ολοκληρώσει στην ουσία η πυρογενέστερη μελέτη, η οποία ήταν του ανασκαφέα Bernier. Οπότε δώσαμε μια βάση όχι μόνο στη μελέτη η οποία δημιουργήθηκε και έγινε αυτό το διάστημα, αλλά και στις πυρογενέστερες, όπως είπαμε, ώστε να έχουν μια πιο σωστή άποψη για το περιβαλλοντικό αυτό χώρο. Λοιπόν, εμείς βρεθήκαμε στο χωριό του Πρινιά γιατί αποφασίσαμε ότι θέλουμε να δώσουμε περισσότερη βάση στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Επιλέξαμε, όπως είπαμε, τις πρώτες ύλες για να μαγειρέψουμε, περιηγήθηκαμε στα σοκάκια, στην αρχαία Ριζινία και φυσικά λατρέψαμε τους συγκεκριμένους τάφους, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή της Νεκρόπολης Σιδεροσπήλια. Όλα αυτά έχουν να μας δώσουν στοιχεία για τα οποία θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι και να διατηρούμε ακόμα περισσότερο. Οπότε ο καθένας από εμάς παίζει το λιθαράκι του όταν βρίσκεται σε ιστορικά σημεία να κρατάει τους τόπους αυτούς καθαρούς και να περνάει όλα τα στοιχεία στα οποία μαθαίνει και γνωρίζει μέσα από τις επισκέψεις του στις επόμενες γενιές. Αυτό ελπίζω να κάνουμε κι εμείς για σένα σήμερα. Μετά λοιπόν το B-Traveler ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, αλλά μην μοχώνεστε. Κάθε Σάββατο στις 6 και 4 είμαστε φυσικά εδώ κάτω από τη στέγη της Click TV και κάθε Κυριακή στις 2.30. Αν δεν μας έχεις χορτάσει ακόμα και έτσι, έχουμε και Web TV. clicktv.gr καθέτος B και θα βρεις όλα μα όλα τα επεισόδια και όλα τα tips τα οποία σου φάνηκαν χρήσιμα. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν. Η παρέα του B, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί, πολύπλευροι και θέλω να αγκαλιάζουμε σε κάθε επεισόδιο κάθε εκδοχή του εαυτού μας. Τα λέμε λοιπόν το επόμενο Σάββατο, αλλιώς κρατάω μούτρα, κρατάω και απουσία.